Θεσσαλονίκη τώρα, κυρίες και κύριοι, στον Άρη Κουτσιούκη για μια καραμπινάτη υπόθεση φοροδιαφυγής σε ψητοπολείο. Άρη, καλησπέρα. Ο άνθρωπος αυτός, ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με την ΑΔΕ, είχε να κόψει αποδείξεις χρόνια σε 38.000 παραγγελίες. Δεν έκοψε απόδειξη. Και πώς κατάφεραν να τον εντοπίσουν, Νίκο? Διασταύρωσαν τις παραγγελίες που δίνουν οι πλατφόρμες delivery με τις αποδείξεις που έκοβε το συγκεκριμένο κατάστημα. Και όπως είπες και εσύ, Νίκο, 38.305 παραγγελίες σε βάθος 3 χρόνων και 10 μηνών περίπου δεν είχε δηλώσει στο σύστημά του. Συνολική αξία πάνω από 370.000 ευρώ. Άρα λοιπόν εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση πλήρωσε λιγότερο φόρο τουλάχιστον κατά 85.000 ευρώ, αλλά εισέπραξε και δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Και όπως καταλαβαίνετε, η έρευνα θα φτάσει σε βάθος στα βιβλία της συγκεκριμένης εταιρείας, της συγκεκριμένης επιχείρησης, καθώς δεν αποκλείουν να βρουν κι άλλα. Να σας πω πάντως, Νίκο, πως την ίδια ώρα η ΑΔΕ εφορμά σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Έδωσε στοιχεία πριν από λίγο, πολύ ενδιαφέροντα. Έτσι, είναι το έλεγχος live, λοιπόν, το οποίο μέσα σε ένα τάμπλετ το οποίο θα έχουν οι ελεγκτές που θα αναλάβουν τις υποθέσεις στα νησιά και τις τουριστικές περιοχές, θα μπορούν να έχουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου όλο το απαραίτητο αρχιακό υλικό με το οικονομικό προφίλ του ελεγχόμενου. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν και να διασταυρώσουν τα αναγκαία οικονομικά στοιχεία. Και όπως έγινε γνωστό από την ΑΔΕ, ο στόχος είναι αυτό το καλοκαίρι να γίνουν πάνω από 30.000 έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές.